Ευκαιρίες δίσκων. Με μια τέτοια παρέα από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε και ο Γκας, μόνο που αυτοί έπεσαν στην εποχή του ίντερνετ, όταν και η παντοδυναμία των εταιριών είχε αρχίσει να εξασθενεί. Έτσι, οι Firewind μπόρεσαν πολύ γρήγορα να ξεπεράσουν τα στενά ελληνικά σύνορα. Η μπάντα σαν ιδέα υπάρχει από το 1998. Αλλά τότε δεν υπήρχε στην ουσία μπάντα, ήμουν εγώ, απλά είχα το όνομα Firewind στο μυαλό μου. Δεν είχα μέλη, απλά είχα διάφορους φίλους που με βοηθούσαν στο να κάνω τα demo μου και τις ηχογραφήσεις. Σήμερα το συγκρότημα είναι από τα πιο δημοφιλή του χώρου παγκοσμίως. Το line-up της μπάντας σταθεροποιήθηκε το 2006 με το τέταρτο μας άλμπουμ, το Allegiance, που ήταν και το άλμπουμ μας, θα έλεγα, σταθμός ίσως στην καριέρα μας, από την άψη ότι μας έβαλε στον παγκόσμιο χάρτη του heavy metal, τέλος πάντων, πιο πολύ. Και ήταν και το πρώτο άλμπουμ το οποίο κάναμε την πρώτη μας παγκόσμια περιοδία. Παίξαμε στην Αμερική, στην Αγγλία, σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, Σκανδιναβία, μέχρι και στην Αφρική, στην Τινησία παίξαμε. Ο Κώστας Καραμητρούδης, όπως είναι το πραγματικό του όνομα, ήταν τόσο καλός που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητος από ένα θρύλο της μεταλλικής μουσικής, από τον Ozzy Osbourne. Δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Ποτέ δεν περίμενες να συμβεί κάτι τέτοιο. Ήρθε ένα email από το management του, σε μια άσχετη φάση εντελώς, και απλά μου είπαν ότι γνώριζαν ποιος είμαι, με ήξεραν από τη σκηνή και που περιοδεύω και που παίζω με την μπάντα μου και διάφορες άλλες μπάντες. Και με ρώτησαν αν θα ενδιαφερόμουν να κάνω ένα audition για τη θέση του κιθαρίστα στην μπάντα του Ozzy. Και παρόλο που δεν πίνω, είναι κάτι, δεν είμαι πολύ το αλκοόλ, εκείνη τη στιγμή πια τρία σπινάκια ουίσκι για να ηρεμήσω, γιατί η καρδιά μου θα έσφαγε. Αλλά η κορύφωση ήταν φυσικά όταν μετά τις επιτυχημένες οντισιών, ο Γκας ανέβηκε πραγματικά στη σκηνή μαζί με τον Ozzy. Το να παίζεις όλα αυτά τα κλασικά τραγούδια, που πιο πολύ στην καλύτερη μας περίπτωση στη ζωή μας τα παίζουμε σε cover bands, έτσι. Και ξαφνικά να παίζεις όλα αυτά τα τραγούδια και να κοιτάς δεξιά και να βλέπεις ότι είναι ο άνθρωπος εκεί, είναι φοβερό συνέστημα. Αυτό που έχει αλλάξει, όπως λέει ο Έλληνας κιθαρίστας, σε σχέση με παλιότερα, είναι ότι το rock, όπως και το heavy metal, είναι σήμερα πολύ πιο διεθνή. Παλιά ήταν μόνο σκηνή, ξέρεις, της Αγγλίας, της Αμερικής. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Η Σκανδιναβία έχει παράδοση στο heavy metal, η Γερμανία, μπάντες και από την Ελλάδα βγαίνουν, μέχρι μπάντες και από την Ινδία έχω ακούσει ότι παίζουν φοβερά. Όμως, όπως κάθε σοβαρός μουσικός που σέβεται τον εαυτό του, ο Γκας έχει μάθει να σκέφτεται σε ιστορικές διαστάσεις. Ο χρόνος είναι αυτός που θα δείξει πόσο ιστορική είναι η μουσική σου. Δηλαδή, δεν ξέρω τι θα γίνει αν σε 20 χρόνια από τώρα θα ακούν τους δίσκους μου ή αν θα με θυμούνται. Αυτό είναι που κάνει, πιστεύω, κάποιον, που καθορίζει κάποιον για το αν θα γίνει αυτό που λέμε θρύλος ή αν τα τραγούδια του θα μείνουν διαχρονικά. Κάτι που με λίγο φιλοσοφική διάθεση θα μας επιβεβαιώσει και ο ηδήμονας του χώρου. Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, ο Σοπέν και ο Μπετόβεν και όλοι αυτοί οι υπέροχοι γράψανε αριστουργήματα, δεν το συζητάμε. Γιατί δεν είναι αριστουργήματο Stairway to Heaven που μιλάει για την ανθρώπινη απληστία? Δεν είναι εξαιρετικό το κομμάτι του Smoke of the Water, το Deep Purple? Δεν είναι φοβερά τα πρώτα 3-4 άλμπουμ, το Metallica, το Black Album? Δεν είναι ιστορικό άλμπουμ? Δεν είναι υπέροχο αυτό το άλμπουμ που φοράω εγώ? Αυτά λοιπόν γραφτήκανε πριν 40 χρόνια, αυτό εδώ για το Smoke of the Water ή ακόμα το Pink Floyd, τα φοβερά αυτά έργα. Αυτό που κατάφερε ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι τόσο απλό, αφού οι μουσικοί του heavy metal έχουν συχνά να αντιπαλέψουν αρκετές προκαταλήψεις. Στην Ελλάδα ο μαλλιάς είναι παρεξηγημένος, έτσι. Είναι ο βρώμικος, είναι ο λιπαρός, είναι ο περιθωριακός.
Βέβαια, αυτή η ρηπαρή περιφερειακή βρώμικη δεκαετία του 70 είναι σήμερα που είναι στην εξουσία. Έτσι.